Καλησπέρα λοιπόν, και από μένα. Ακούμε κύριε Τσακίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο συντηρητική αφαλή και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. Λοιπόν, είναι ένας άντρας 52 ετών που το ιστορικό του λέει ότι τον 5ο του 2013 νιώθει ένα πόνο και στο στήθος, λίγο στο στομάχι, και λέει δεν πάω στη θάλασσα να κάνω ένα μπανάκι να χαλαρώσω. Πηγαίνει στη θάλασσα και κάνει το μπάνιο του, γυρνάει στο σπίτι, ξανά το ίδιο και την επόμενη μέρα και πηγαίνει μετά από 4 μέρες στο νοσοκομείο, όπου εκεί του διαγνώσουν οξύεμβραμα του μυοκαρδίου, του κάνουν στεφανιογραφία και κάνουν ένα στέντ στην δεξιά στεφανιά αρτηρία. Τον 3ο του 2015 έχει κάποια άτυπα ενοχλήματα στο στήθος, περισσότερο τα περιγράφει σαν ανησυχία και μια καταβολή των δυνάμεων η οποία τον αναγκάζει να μένει συνέχεια ξάπλα και να κοιμάται. Και ο καρδιολόγος που τον παρακολουθεί βλέπει κάτι στον υπέρηχο και συνεννοείται και κάνει μια MRI στην καρδιά. Να σημειώσω ότι από το 2013 το πρώτο έμφραγμα μέχρι το 2015 η υπέρηχη που κάνει είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και η παρακολούθησή του ως ένας μετά από αγγειοπλαστική, και γίνονται και από τον ίδιο καρδιολόγο χωρίς να αναφέρει κάποιο παθολογικό έβριμα. Κάνει λοιπόν την MRI καρδιάς, όπου βρίσκεται μια διατεταμένη αριστερή κοιλία με ένα κλάσμα στο 30%, διαπιστώνεται ένα έμφραγμα στο κατώτερο πλάγιο μεσοκυλιακό με μια ανεπτυσματοειδή διαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, ένα θρομβωμένο, όπως λένε, ψευδοανέβρισμα περίπου στα 6 εκατοστά με διατυχωματικό εμπλουτισμό. Δεξιά κοιλία είναι φυσιολογική, μια μέτρια περικαρδιακή συλλογή με ανομοιογενή σύσταση και διαφραγμάτια και μια πλευρητική συλλογή αριστερού ημιθωρακίου. Ο ασθενής λοιπόν μετά την MRI, αυτές είναι κάποιες εικόνες από τη μαγνητική, νομίζω διακρίνεται το ψευδοανέβρισμα, και εδώ το ίδιο σε άλλες λήψεις με άλλες ακολουθίες και σκιαγραφικού. Μπαίνει στο χειρουργείο και στις 28 Απριλίου του 2015, κάνει και μια στεφανιογραφία όπου το στέντ παραμένει βατό. Λοιπόν, όπου στο χειρουργείο λοιπόν γίνεται ανεβρισματεκτομή, αφαιρείται όλη αυτή η μάζα που βλέπετε στην δεξιά πλευρά, αριστερά είναι η καρδιά ανοιγμένη με τις δοκίδες της αριστερής κοιλίας, υπολογίζουμε, μετράμε τον αφιένα γύρω στο 6x4, μπαίνει στην έσω πλευρά της καρδιάς ένα πατς περικαρδίου και αφού στερεώνεται από την επάνω πλευρά στο επικάρδιο μπαίνει ένα δεύτερο πατς από συνθετικό υλικό από δάκρυο. Άρα ένα διπλό πατς για στεγανοποίηση με ράματα. Ο ασθενής σε μια εβδομάδα πηγαίνει στο σπίτι και στο follow-up τον Ιανουάριο του 2019 έχει αυτήν την εικόνα στη μαγνητική καρδίας. Παρόλο που μετράει το κλάσμα στο 32%, εντούτοις η υπέρηχή του μας λένε ότι είναι λίγο παραπάνω. Βλέπετε την καρδιά να κάνει ένα bulging στο σημείο του ανεβρίσματος, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί το τείχωμα δεν ακολουθεί, το συνθετικό τείχωμα δεν ακολουθεί την κίνηση της καρδιάς, οπότε στη συστολή πετάγεται προς τα έξω. Είναι αποτέλεσμα της ίδιας της τεχνικής και του ίδιου του μοσχεύματος. Ζει με αυτό το... με αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα προς εσάς, έτσι για να γίνει έτσι και λίγο διαδραστικό, είναι πότε έκανε το ψευδοανέβρισμα. Πότε πιστεύετε ότι έκανε το ψευδοανέβρισμα? Να πω ότι δεν έχω απάντηση χρονική. Αν βάλουμε το ιστορικό του,
το 2013 να το έκανε, δεν μου ταιριάζει ότι έζησε τόσα χρόνια με το ίδιο ανέβρισμα, τον παρακολουθούσε ο ίδιος καρδιολόγος, υπέρχει του δεν είχαν κάτι και ξαφνικά εμφανίστηκε. Εάν το έκανε το 2015, τότε που είχε τα άτυπα ενοχλήματα, δεν ταιριάζει γιατί να κάνει ένα ψευδοανέβρισμα, να κάνει μια ρήξη δηλαδή με βατό το στέντ. Γιατί κάναμε τη στεφανιογραφία μετά και το στέντ ήταν βατό. Αλλά και πώς ήταν τα δύο, πρόσεχα τι. Ήταν φυσιολογικά, τελείως φυσιολογικά. Ούτε ίχνος αφηρωμάτωσης. Οπότε ένα μεγάλο ερώτημα που παρέμεινε και σε εμάς είναι πότε αυτός έκανε ψευδοανέβρισμα. Ναι. Όχι. Ναι. Τα βρίσκει όλα καλά και ήδη. Αυτός έρχεται με. Προφανώς δεν βρίσκει πάλι κάτι και ρωτήσει τον υπέρ. Όχι. Βρήκε. Βρήκε. Το κατάλαβα και όλη η περιοχή του μας. Όχι. Το 15. Όταν αποφάσισε να τον στείλει να κάνει MRI, είδε στον υπέρκο κάτι να εξέξει την καρδιά. Και ανησύχησε, μήπως είναι κάσο όντως. Συν το 30 πλάσμα που διαπίστωσε. Δηλαδή το 30 ναι. Πλάσμα που πότε το είχε ο ασθενής τελικά. Η υπέρηχή του δεν τους έχω δει όλους, αλλά στη τηλεφωνική επικοινωνία όταν παρουσιάστηκε το περιστατικό δεν θυμάμαι να μου είπε ότι έχει 30 κλάσμα εξώθηση. Ότι είχε ναι, χρόνια, ότι είχε δύο χρόνια. Ναι, ναι. Το οποίο βέβαια είναι περίεργο, γιατί είναι περίεργο. Ναι, ναι. Τώρα ένα ανέβρισμα, αριστερής κοιλίας. Τα συμπτώματα είναι καρδιακή ανεπάρκεια, αριθμίες, έμβολα. Αυτός δεν είχε τίποτα άνθρωπος. Τίποτα. Το 32 ήταν μετεχειρητικά, δύο χρόνια μετά και 30 ήταν στη μαγνητική προηγχειρητικά. Παιδιά, τα συμπτώματα του ανεβρίσματος είναι αριθμίες, έμβολα, καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτός δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Ο ασθενής ήρθε σε πολύ καλή κατάσταση. Εκτός αν ο γιατρός του διέφυγαν όλα αυτά τα χρόνια τα δύο οι υπέρηχοι και δεν το έβλεπε και το είδε τελευταία. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και τον έστειλε για MRI μετά. Μήπως το είχε πάθει εξ αρχής, από το έμφραγμα. Γιατί είπατε ότι ο άρρωστος είχε επεισόδιο, πήγε, κολύμπησε, γύρισε. Ναι. Άρα καταπονήθηκε στην οξία φάση του εμφράγματος και μπορεί να έκανε μία ρήξη εκεί πέρα μετά από έμφραγμα. Και πήγε καθυστερημένα δηλαδή. Το αφιένας όμως είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό ήταν λίγο και μεγάλωσε μετά. Και βέβαια με το γεγονός ότι έκανε την αγκιοπλαστική στη δεξιά που στη στεφανογραφία που τον κάνανε δύο χρόνια μετά η δεξιά σκεγγραφόταν σε όλο το. Αυτό πρέπει να έγινε από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν στην πορεία. Μα πήγε, πόνεσε και πήγε και κολύμπησε, λέτε. Έτσι δεν είπατε στην αρχή. Πήγε στη θάλασσα και γύρισε. Δηλαδή στην οξία φάση ήταν καθυστερημένο το έμφραγμα. Άρα είχε σε εξέλιξη. Η καρδιά ζορίστηκε πολύ μετά από το έμφραγμα. Δεν ξέρω. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ότι ήταν τόσο τυχερός που. Ναι, που δεν έμεινε στη θάλασσα. Που δεν έμεινε στη θάλασσα ή που δεν έμεινε μετά με τα αντιπικτικά στη στεφανιογραφία. Έκανε τεστ κόπος σε δύο χρόνια τα άφαζε, δηλαδή έκανε πυροπίνα. Όχι, έκανε μαγνήτη. Όχι. Μαγνήτη έκανε τελευταία φορά, μαγνήτη δεν ξανά έκανε. Πιο μπροστά ήταν ο υπέρηχος. Αυτά έγιναν στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Πού να βρούμε μαγνήτη εμείς να κάνουμε στα δημόσια τα νοσοκομεία. Τώρα δεν ξέρω. Να φτάσει να κάνει κάποιος μαγνήτη για να διαπιστεί, δεν ξέρω. Πάντως είναι μία εξέταση απεικονιστική, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Μας έχει βγάλει από πολλές. Έτσι, η ένδειξη για το μαγνήτη ήταν ότι κάτι βλέπω στην καρδιά να προεξέχει. Δεν κατάλαβε ότι ήταν ψευδοανέβρισμα, να πούμε την αλήθεια.
και τον έστειλε για πιθανό όγκο στην καρδιά. Αυτό ήταν το, η ένδειξη για το μαγνήτη. Οπότε ο μαγνήτης σε αυτή την περίπτωση είχε, είχε το, την ένδειξή του. Συνήθως τα... Αυτός έπαιρνε κανονική αγωγή, αντισχημική. Διπλή, αντιμουταλιακή. Ναι. Κλαβίξ, Σαλοσπίρ. Μάλλον ήταν πάρα πολύ τυχερός, θα έλεγα, που έζησε με αυτό το πράγμα, γιατί το ψευδανεύρισμα, όπως το λέει και η λέξη, δεν έχει... Δεν έχει καθόλου μυοκάρδιο. Ναι, δεν έχει... Μπορεί να σπάσει. Κατευθείαν, δηλαδή, ταμπονάρισε για κάποιο λόγο που μόνο ένας Θεός ξέρει και από εκεί και πέρα τα έφερε βόλτα ο οργανισμός, θρομβώθηκε παρά τα αντιπυκτικά που έπαιρνε και δεν προχώρησε, δεν έκανε ελεύθερη ρήξη, έκανε μια συγκεκαλυμένη ρήξη στο τείχομα. Το κράτησε, γιατί ήταν στο κατώτερο πιθανότατα και το διάφραγμα αυτό, η διαφραγματική πλευρά του, της καρδιάς και το πίεσε και έτσι μπόρεσε και επανήλθε. Πάντως ένα περιστατικό εντυπωσιακό, γιατί και στη στεφανιογραφία που κάναμε περιμέναμε να δούμε μια προηγούσα νόσο, κάτι τέλος πάντων να έχει ξανακάνει, ξέρετε, να βουλώσει και να... Εγώ παλιά, επί εποχής του, ο Γιώργος ξέρει, θυμάται, επί εποχής του Σπύρου, συγχωρεμένου, εμείς δεν κάναμε στεφανιογραφία στο Παπα-Νικολάου χωρίς να κάνουμε κοιλιογραφία. Ξεκινούσαμε με κοιλιογραφία και μετά πηγαίναμε στα Στεφάνια Αγγεία. Άρα, ενώ τώρα κάνουν τη στεφανιογραφία, βλέπουν τα αγγεία, τα ανοίγουν και έχει τι έχει, λέει, υπέροχο, θα κάνει να δει ένα κλάσμα εξώδης. Εμείς πάντα ξεκινούσαμε με κοιλιογραφία. Και αν ξεκινούσαν τότε με κοιλιογραφία, μπορεί να το βρίσκαν το, το ανέβρισμα αυτό. Στην πρώτη στεφανιογραφία. Ναι, που πω κάνει την αγγειοπλαστική. Την αγγειοπλαστική, λέτε. Ναι, αλλά απ' την άλλη, ο υπέροχος αυτά τα πράγματα είναι διαγνωστικό τότε. Το κύριε έφυγε, ο θειός του ήρθε να συνομιλεί κόσμο, πέθανε από αυτό το ανέβρισμα. Έχει κάνει ένα έφαγμα του κόμματος και το έκανε αγγειοπλαστική ο Βάρδας και διαπίστωσε ότι μετά από μια βδομάδα σε ανακάνει υπέροχο, είχε ένα μικρό ψευδανέβρισμα. Είπε, αυτή την κατάλληλα εκατοστό βαθιά του πάνω το ψευδανέβρισμα. Και του είπε ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Αυτό ήταν 6 επί 4. 6 επί 4. Μήπως με τον καιρό. Γιατί ήταν 2 χρονών μετά το έμφραγμα. Το 13 στο 15. Δεν έχω δει να... δεν έχω διαβάσει να ζουν... φαίνεται και από την εικόνα, η θρόμβη είναι... αυτό το στη δεξιά πλευρά είναι μια μάζα θρόμβη. Αυτό μέσα ήταν, στο μέσα, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν εκεί, κάλυπτε όλη εκείνη την περιοχή που είναι ανοιχτή. Ήταν σαν τάπα, ας το πούμε. Και εσείς βάζετε μπάλωμα. Έβαλα ένα μπάλωμα από τη μέσα πλευρά της καρδιάς, από βόηο περικάρδιο, που κάνει μεγαλύτερη καλύτερη συμβατότητα και από την πάνω πλευρά έραψε ένα συνθετικό από τον άκρο. Έχει διπλό... Αυτό όμως τώρα είναι επικίνδυνο για αριθμίες, έτσι. Μπορεί να κάνει re-entry φαινόμενα, να κάνει ταχυκαρδία, κοιλιακή. Μέσα στο ψευδάνευρο, μέσα στο... Γενικά, με τις ραφές που κάνετε και τα λοιπά, εκεί, αυτό το μόνο που έκανε και ήταν επιθυμητό να κάνει είναι ότι ανάμεσα στα δύο πέταλα των μοσχευμάτων μπήκε αίμα και έκανε θρόμβο, οπότε το γέμισε και φαίνεται στη μαγνητική το διακρίναν, ας πούμε, οι ακτινολόγοι. Έκανε θρόμβο και συμπεριφέρεται σαν τείχομα. Ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.